Τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από τη Γένεση στη σελίδα 51, κεφάλαιο Μηθήτα και εδάφιο 13. Σελής 51, Γένεσης 49 κεφάλαιο, Μηθήτα κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Ο Ζαβουλών θέλει κατοικήσει εν λιμάνι θαλάσσης, εν λιμένη θαλάσσης, και θέλει είστε εν λιμένη πλοίων. Το δε όριον αυτού θέλει εκτανθεί έως Ιδόνος. Ο Ισάχαρ είναι όνος δυνατός, κοιτώμενος εν το μέσο των επάβλεων, και ειδών ότι ανάπαυσή το καλή και ο τόπος τερπνός, έκλεινε τον νόμον αυτού εις φορτίον και έγινε δούλος υποτελής. Ο Δαν θέλει κρίν το λαό αυτού ως μία εκ των φυλών του Ισραήλ. Ο Δαν θέλει εις Θεόφης επί της οδού, ασπής επί της τρίβου, δάκνων τα στέρνας του ύπου, ώστε ο υπεύς αυτού θέλει πίπτη εις τα οπίσω. Την σωτηρία σου περιέμεινα, Κύριε. Τον Γάδ θέλουσι πειρατεύσει πειρατέπλην, και αυτός στο τέλος θέλει πειρατεύσει. Του Ασύρ ο άρτος θελείστε παχής, και αυτός θέλει δίδει βασιλικάς τροφάς. Ο Νεφθαλή είναι έλαφος απολελημένη, δίδων λόγους αρεστούς. Ο Ιωσήφ κλάδος καρποφόρος, κλάδος καρποφόρος πλησίων πηγής, το οποίο οι βλαστοί εκτείνονται επί του τείχου. Οι τοξότε επίκρανον αυτόν και τόξευσαν κατά αυτού και εχθρέφθησαν αυτόν. Αλλά το τόξον αυτού έμεινε δυνατόν, και οι βραχίενες των χειρών αυτού είναι δυναμώθησαν, δια των χειρών του ισχυρού Θεού του Ιακώβ. Εκείθεν ο ποιμήν η πέτρα του Ισραήλ, και τούτο δια του Θεού του Πατρός σου, ως της θέλης ευοηθή, και δια του Παντοδυνάμου ως της θέλης ευλογή, ευλογίας του ουρανού άνωθεν, ευλογίας της αβύσου κάτωθεν, ευλογίας των μαστών και της μήτρας. Ευλογία του Πατρός σου υπερίσχυσαν υπέρ τας ευλογίας των προγόνων μου έως των υψηλών κορυφών των αιωνίων ωραίων. Θέλου συνείστε επί της κεφαλής του Ιωσήφ και επί της κορυφής του εκλεκτού μεταξύ των αδελφών αυτού. Ο Βενιαμίν θελείστε λύκος άρπαξ. Το πρωί θέλει κατατρώγει θύραμα, και το εσπέρας θέλει διαιρή λάφυρα. Πάντες ούτι είναι οι 12 φυλέ του Ισραήλ, και τούτο είναι το οποίο ελάλησε προς αυτούς ο πατήρ αυτών και ευλόγησεν αυτούς. Έκαστον κατά την ευλογίαν αυτού ευλόγησεν αυτούς. Και παρήγγειλε εις αυτούς και είπε προς αυτούς: «Εγώ προστήθεμε εις τον λαό μου. Θάψατε με μετά των πατέρων μου εν το σπηλαίο, εν το αγρό Εφρών του Χεταίου, εν το σπηλαίο το εν το αγρό Μαχπελάχ, το απέναντι της Μαυρή εν τη γη Χαναάν, το οποίο ο Αβραάμ ηγόρασε μετά του αγρού παρά του Αφρών του Χεταίου, δια κτήμα μνημείου. Εκεί έθαψαν τον Αβραάμ και τη Σάρα, τη γυναίκα αυτού, εκεί έθαψαν τον Ισαάκ και τη Ρεβέκα, τη γυναίκα αυτού. Και εκεί έδαψα εγώ την Λίαν. Η αγορά του αγρού και του σπηλαίου του εν αυτό έγινε παρά τον ιόν του Χέτ. Και αφού ετελείωσε ο Ιακώβ, παραγγέλλον στους ιούς αυτού, έσυρε τους πόδας αυτού επί την κλίνη και εξέπνευσε. Και προσετέθη εις τον λαόν αυτού. Αμήν». Έφτασε πια το τέλος του Ιακώβ, τον οποίον ο Θεός ονόμασε Ισραήλ, που σημαίνει δύναμη Θεού. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να τελειώσουμε και να κάνουμε το έργο μας πλήρες. Να ολοκληρώσουμε και να ολοκληρώνουμε πάντα την αποστολή μας. Είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ο Ιησούς Χριστός που άρχισε το καλό έργο, αυτός θα το τελειώσει. Έτσι λοιπόν και εμείς όταν αρχίζουμε ένα καλό έργο, με τη βοήθεια του Θεού θα το τελειώνουμε, και πρέπει να το τελειώνουμε και καλά. Για να τελειώσουμε το έργο μας καλά, αυτό εξαρτάται από δύο πράγματα. Από την οδόν την οποία εκλέγουμε, δηλαδή να διοικούμεθα από το Πνεύμα το Άγιο, και από το έργο το οποίο κάνουμε, δηλαδή να έχουμε
τη χάρη του Χριστού επάνω μας και τη δύναμη του Θεού, ώστε ό,τι κάνουμε να είναι σύμφωνο με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δηλαδή και να υπακούμε και να πράττουμε τις εντολές του Θεού, αλλά και να πράττουμε τα ευάρεστα ενώπιον του Θεού. Και από αυτό εξαρτάται η ζωή μας, όλη η διάρκεια της ζωής μας και το τέλος μας. Γι' αυτό και ο Ιακώβ τώρα έχει να κάνει ένα έργο, να προφητεύσει τη ζωή και τη συνέχεια και το τέλος του κάθε ενός εκ των 12 παιδιών του, και η προφητεία αυτή είναι από το Θεό. Ο Θεός του βάζει στην καρδιά τα λόγια και του αποκαλύπτει τη συνέχεια και το τέλος, αλλά όμως ο Θεός προφητεύει αυτό το οποίο πρόκειται να γίνει και το οποίο εξαρτάται από τη ζωή του καθενός, από το δρόμο που διάλεξε ο καθένας και από το έργο που έπραξε ο καθένας. Αφού λοιπόν είδαμε την περασμένη Δευτέρα το Ρουβίν, το Σιβεών και το Λεβί και τον Ιούδα, τώρα συνεχίζουμε τους τέσσερις πρώτους, τώρα συνεχίζουμε με τον Ζαβουλών, καθώς ο Θεός προφητεύει και προφητεύει γιατί αυτός ενεργεί στη ζωή των ανθρώπων. Τίποτα δεν γίνεται που δεν του κάνει αυτός, αλλά αυτός όταν ενεργεί, ενεργεί με βάση τις αποφάσεις του ανθρώπου. Το δρόμο που ακολουθεί, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, το δρόμο ετελείωσα, και την πίστη στο Λόγο του Θεού, στην υπακοή του Λόγου του Θεού, όπως λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος, την πίστη μου διατήρησα. Ζαβουλών λοιπόν. Ο Ζαβουλών προφητεύει ο Ιακώβ δια του Πνεύματος του Αγίου κατά το Λόγο του Θεού, θέλει κατοικήσει εν λιμένη σταλάσσης και θέλει είστε εν λιμένη πλοίων, το δε όριον αυτού θέλει εκτανθεί έως Ιδόνος. Η ζωή δηλαδή του Ζαβουλών θα είναι εν ευημερία και μέχρι το τέλος της ζωής του και στη συνέχεια, γιατί εξαρτάται από τον Ζαβουλών η συνέχειά του, τα παιδιά του, τα συνέχεια, η καλή συνέχεια. Γιατί η οικογένειά μας είναι ο καρπός μας. Και ο καρπός μας φαίνεται από το τι δέντρο είμαστε. Για τον Ζαβουλών λοιπόν μιλάει ο Θεός λέγοντας ότι θα υπάρχει στη ζωή του ευρυχωρία. Ευρυχωρία πιθανότατα πνευματική, αλλά και πιθανότατα και σίγουρα υλική. Ο Ισάχαρ. Ο Ισάχαρ είναι όνος δυνατός. Τι σημαίνει όνος δυνατός? Υπομονετικός. Θα έλεγα, όχι ακριβώς, μέχρι πείσματος. Δηλαδή προχωράει και δεν σταματάει. Έχει δύναμη. Όνος δυνατός. Κοιτόμενος εν το μέσο των επαύλεων. Άρα είναι ένας δυνατός άνθρωπος, υπομονετικός άνθρωπος, επίμονος άνθρωπος, που αποτέλεσμα στη ζωή του έχει να έχει εξουσία, να έχει δύναμη, να έχει επαύλης. Όμως έχει ένα σοβαρό ελάττωμα. Ειδών ότι η ανάπαυση εσύ το καλεί και ο τόπος τερπνός. Είδε ότι καλοπέρναγε και τεμπέλιασε. Λέει, καλή είναι η ανάπαυση. Μ' αρέσει. Ο Θεός όμως θέλει να μας αρέσει να εργαζόμαστε. Αυτός είχε δύναμη, είχε επιμονή, είχε υπομονή, τα κατάφερε, και όταν ο Θεός τον ευλόγησε με ανάπαυση, του καλοάρεσε. Τη χάρηκε την ανάπαυση. Και γι' αυτό και του χάρηκε ο τερπνός τόπος. Και γι' αυτό κατάντησε δούλος. Έκλεινε τον νόμον αυτού εις φορτίον και έγινε δούλος υποτελής. Ενώ είχε δύναμη και θα μπορούσε να ήταν εξουσιαστής,
έγινε εξουσιαζόμενος, επειδή στη ζωή του καλόμαθε από τις επιτυχίες του και έγινε τεμπέλης. Οι επιτυχίες του τον οδήγησαν στην τεμπελιά, στην οκνηρία και στην καλοπέραση, τεπνός, τερπνός ο τόπος. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί αγαπητοί, για το λόγο του, γιατί ο λόγος του Θεού είναι που μας διδάσκει. Ο Χριστός είναι ο δάσκαλος, αλλά μας διδάσκει μέσα από το λόγο του. Όταν έχεις φυσικά προσόντα και τα καταφέρνεις, μην αναπάβεσαι στις δάφνες σου, όπως λένε οι άνθρωποι, να συνεχίζεις να εργάζεσαι, γιατί θα τα χάσεις όλα. Και ενώ θα ήσουν αφεντικό με την καλή έννοια, θα γίνεις δούλος, δούλος των άλλων. Ο τεμπέλης έχει σαν συνέπειες τη δουλεία στη ζωή του. Και δεν είναι καλό να σε αναγκάζει ο Θεός να δουλεύεις καθιστώντας σε δούλο. Καλό είναι να συνεχίζεις να δουλεύεις, γιατί σ' αρέσει, και για μας τώρα, το έργο του Θεού. Ο Δαν, ένα ιδιαίτερο πρόσωπο, το οποίο δεν φαίνεται στις φυλές του Ισραήλ και στην Αποκάλυψη. Γιατί? Ο Δαν θέλει κρίνει τον λαόν αυτού ως μία των φυλών του Ισραήλ. Έχει εξουσία να κρίνει, όπως όλες οι φυλές του Ισραήλ. Δεν υστερεί σε τίποτα, αλλά όμως θα είναι όφης επί της οδού, όφης πλανών, πονηρός άνθρωπος, και μάλιστα δάκνων του ασπής επί της τρίβου, δάκνων τα στέρνας του ύπου, ως το υπεύς αυτού θέλει πίπτη στα οπίσω, ύπουλος, πονηρός, ενεργεί προς το κακό. Και αυτό δεν αρέσει καθόλου στο Θεό. Ο χριστιανός είναι ευθύς, τίμιος, έντιμος. Δεν είναι πονηρός, είναι αγαθός. Και οι ενέργειές του είναι όχι να πέσει ο άλλος, να στηριχτεί, να σταθεί ο άλλος. Δεν είναι να βάζουμε τρικλοποδιές, είναι να βάζουμε πλάτη. Αυτό δεν αρέσει καθόλου στο Θεό. Και έγινε μία φυλή που ιδιαίτερα απεδοκιμάστηκε από το Θεό. Παρόλο που όταν είδε το κακό στη ζωή του, τη σωτηρία σου περιέμεινα Κύριε, αλλά δεν ήρθε ποτέ. Κατάλαβε το λάθος του, περίμενε σωτηρία από το Θεό, αλλά δεν ήρθε και δεν μετενόησε. Συνέχιζε να είναι. Και εδώ, αδελφοί αγαπητοί, να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί πολύ συχνά μπορούμε να πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Δηλαδή, υποσκελιστής μεν, με πονηριά δε. Αντί να βοηθάς τον άλλον να στηριχτεί, τον σπρώγνεις να πέσει. Αντί να βάζεις πλάτη, εσείς οι δυνατοί, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, να βαστάζετε τα ασθενήματα των αδυνάτων, όταν βλέπεις δυνατό, όταν βλέπει δυνατό, του βάζει τρικλοποδιά. Αυτό δεν αρέσει καθόλου στο Θεό. Είναι ο άνθρωπος τον οποίον από τους 12, τον οποίον απεδοκίμασε εν τέλει ο Θεός. Ο Γάδ. Τον Γάδ θέλουσι πειρατεύσει, πειρατέ. Πλην και αυτός στο τέλος θέλει πειρατεύσει. Είναι ένας πολεμιστής που θα νικηθεί, αλλά στο τέλος θα νικήσει. Δεν είναι απλό νικημένος να νικήσεις. Δεν ξέρουμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά του, του Γάδ, που ο Θεός τον εγκατέλειψε να πειρατεύεται, να νικέται, να καταποντίζεται, αλλά μετά μετέστρεψε την αδυναμία του σε δύναμη. Ο Θεός ξέρει. Ο Ασσύρ, πολύ ενδιαφέρον πρόσωπο, του Ασσύρ ο Άρτος
θέλει είστε παχής και αυτός θέλει δίδει βασιλικά στροφάς. Αυτός είναι ο ηλαρός δότης, χρήσιμος στο Θεό. Σπέρνει με αυθονία και θερίζει με αυθονία. Γιατί υπάρχει και ο σπέρνων με φθιδωλία και θερίζει με φθιδωλία. Ιδιαίτερα ευλογημένο πρόσωπο. Ο άρτος του είναι παχής, αλλά δεν τον κρατάει για τον εαυτό του. Προσφέρει βασιλικάς τρυφάς στους άλλους. Βασιλικάς τρυφάς, τους ευχαριστεί. Βασιλικάς τρυφάς τι σημαίνει, σαν να είναι βασιλιάς. Έχει βασιλική συμπεριφορά. Παίρνω, αλλά προσφέρω. Και είναι χρήσιμος το έργο του Θεού, ο ηλαρός δότης. Και φτάνουμε τώρα στον Ιωσήφ, που είναι ένα ιδιαίτερο πρόσωπο. Και με το πρόσωπο αυτό, είναι ο Νεφθαλή. Είναι ο Νεφθαλή. Είναι έλαφος, απολελημένη, δίδων λόγους αρεστούς. Απολαμβάνει ελευθερία, γιατί είναι γλυκύτατος στα λόγια. Δηλαδή, ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο άνθρωπος που δεν φταίει σε λόγο, είναι σοφός, είναι δυνατός. Έχει γλυκία απόκριση που καταπραίνει θυμό. Έχει γλυκό λόγο, αρεστό λόγο στο Θεό και στους ανθρώπους. Δεν έχει πονηρό λόγο. Δεν είναι κόλακας. Αληθής είναι. Γι' αυτό έχει λόγους αρεστούς ή στο Θεό και στους ανθρώπους. Είναι ήπιος, που σημαίνει ότι είναι ταπεινός. Με αποτέλεσμα να είναι έλαφος απολελημένη, να απολαμβάνει την απόλυτη ελευθερία, θα λέγαμε στην Καινή Διαθήκη, ζώντας εν Πνεύματι Αγίου. Γιατί όπου είναι το Πνεύμα το Άγιο, εκεί είναι ελευθερία. Όποιον ο Χριστός ελευθερώσει, είναι πραγματικά ελεύθερος. Αν θέλεις λοιπόν να είσαι ελεύθερος και να υπάρχει ζυγός απάνω σου, να σε γλυκείς στα λόγια, να μην είσαι σκληρός, να μην πληγώνεις, να μην πικραίνεις, να μην στενοχωρείς, έστω και αν μπορείς και αν δικαιολογημένα το κάνεις. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι πιστεύουμε ότι πρέπει να τους μιλήσουμε αυστηρά. Ο Λόγος του Θεού λέει όχι. Πάντα τα λόγια σου να είναι αρτημένα, ο λόγος να είναι αρτημένος με άλλας. Γλυκία απόκριση, κάτω από οποιασδήποτε καταστάσεις. Αυτός απολαμβάνει την ελευθερία του Θεού. Πολύ σοβαρό, αδερφοί. Να είσαι ελεύθερος. Να μην έχεις δεσμά ανθρώπινα, γήινα, καταστάσεων ή περιστάσεων. Ελεύθερος παρά Κυρίου. Μόνο και μόνο επειδή είσαι γλυκής και τρυφερός στα λόγια, δεδομένου δε ότι εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα, γλυκής και τρυφερής στην καρδιά. Πολύ ευλογημένος άνθρωπος αυτός και χρήσιμος, γιατί μπορεί να ενισχύει, να παρηγορεί, να στηρίζει. Όπως χρήσιμος και ευλογημένος είναι και ο ηλαρός δότης. Και φτάνουμε τώρα στο ιδιαίτερο πρόσωπο που λέγεται Ιωσήφ. Και ο Λόγος του Θεού λέγει, ο προφητικός Λόγος του Θεού, ο Ιωσήφ κλάδος καρποφόρος πλησίων πηγής, του οποίου οι βλαστοί εκτείνονται επί του τείχου. Ένας άνθρωπος λοιπόν καρποφόρος, πεφυτευμένος παρά τους ρίακας των υδάτων πλησίων πηγής. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, τον οποίον ο Θεός τιμά και ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει. Ποιος είναι ο ευλογημένος άνθρωπος? Αυτός που ελπίζει στον Κύριο. Ποιος είναι ο καρποφόρος που φέρνει καρπό πάντοτε? Αυτός που ελπίζει στον Κύριο.
με ελπίδα που δεν είναι εκ της όψεως, αλλά μόνο εκ της πίστεως. Για να θυμηθούμε λίγο τον Ιωσήφ, υπάκουος το Λόγο του Θεού, σαφώς ελπίζων στο Θεό και ξαφνικά βρέθηκε στην απόλυτη αδυναμία, στο απόλυτο μηδέν, δούλος. Και εκεί σκέφτηκε, δεν μπορεί να μην σκέφτηκε, τώρα τι θα κάνω, τώρα δεν μπορώ να κάνω τίποτα, τώρα με πούλησαν τα αδέλφια μου και είμαι δούλος, τώρα εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Στο απόλυτο αδιέξοδο, στο απόλυτο μηδέν, στην απόλυτη αδυναμία, στο απόλυτο κενό. Και αυτό που έκανε ήταν ένα που είναι πολύ κρίσιμο να το ξέρουμε και χρήσιμο να το ξέρουμε. Ήλπισε στον Κύριο. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν μπορώ να περιμένω από κανέναν βοήθεια, δεν υπάρχει βοήθεια από πουθενά. Μόνος μου, έρημος, δούλος, πουλημένος, διωγμένος. Τι θα κάνω? Ένα πράγμα είχε: θα ελπίσω στον Κύριο. Πόσο σοβαρό είναι αυτό? Πόσο σοβαρό είναι αυτό? Και λέει ο Λόγος του Θεού με απόλυτη σαφήνεια: ευλογημένος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει επί Κύριον και του οποίου ο Κύριος είναι η ελπής. Και ελπίζω στον Κύριο και η μοναδική μου ελπίδα είναι ο Χριστός. Αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, κάτι το απόλυτο και το τέλειο. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι τα 7 πνεύματα του Κυρίου περιτρέχουν δια πάσης της γης ψάχνοντας να βρουν έναν άνθρωπο του οποίου η καρδία να είναι τελεία, δηλαδή ελπίζουσα στον Κύριο και μόνο στον Κύριο. Υπάρχει η καρδιά κατά την καρδία του Θεού που είχε ο Δαβίδ, αλλά υπάρχει και η καρδιά η τέλεια. Υπάρχει και η ψυχή η θέλουσα, αλλά η καρδιά η τέλεια είναι κάτι το ιδιαίτερο. Με τελεία ελπίδα στον Κύριο. Όταν έχεις τελεία ελπίδα στον Κύριο, τότε το μόνο που ενδιαφέρεσαι είναι να ευαρεστείς τον Θεό. Γι' αυτό πάλι σαν δέντρο πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν περιεπά της εμβουλίας ευών. Εδώ τρέμει το φιλοκάρδι του. Θα δει τη βουλή των ασεβών, την επιθυμία των ασεβών. Τον είναι μόνος του, έρημος, αδύναμος. Δεν μπορεί τίποτα να κάνει. Των πραγμάτων δεν μπορεί πατήσει βουλή ασεβών, ούτε στέκεται στην οδό των αμαρτωλών. Πού να βρει καιρό? Είναι τελειωμένος. Και επί καθέδρας χλεβαστών δεν εκάθισε. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της καρδιάς, της τέλειας που ελπίζει στον Κύριο και μόνο στον Κύριο. Που δεν σκέφτεται ότι η βοήθειά μου θα έρθει από τα όρη, θα έρθει από τους ανθρώπους, θα με βοηθήσει αυτός, θα με βοηθήσει εκείνος. Αλλά τι λέει ο Κύριος? Μόνο ο Χριστός, μόνο ο Θεός. Δεν υπάρχει τίποτα για μένα. Και το αποτέλεσμα αυτής της καρδιάς της τέλειας είναι να μοιάζει σαν δέντρο πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, όπως του Ιωσήφ, το οποίο επεκτείνεται, εξαπλώνει τα ρίζας αυτού πλησίων του ποταμού, επεκτείνεται πνευματικά και μυστικά προς τον Κύριο, επεκτείνει τις δυνάμεις του, επεκτείνεται. Μόνο πνευματικά δεν φαίνεται. Αυτός που ελπίζει στον Κύριο αυξάνει πνευματικά, αλλά δεν το βλέπει κανείς καταρχάς. Κανένας δεν το βλέπει. Γιατί η ελπίδα του είναι μόνο προς τα ύδατα, τα ζώντα.
και ύστερα το αποτέλεσμα. Καθώς εξαπλώνει τα ρίζας αυτού επί του ποταμού, λέει η Γραφή, το φύλωμά του, τώρα φαίνεται, το φύλωμά του θάλει. Να δούμε τον Ιωσήφ. Πουλήθηκε στον Πετεφρή. Η ελπίδα του ο Κύριος. Και ο Κύριος τι έκανε καθώς εξάπλωνε την ελπίδα του, τις δυνάμεις του, τις σκέψεις του προς τον Κύριο. Του δώσε δύναμη. Και μετά του δώσε φύλο. Φύλωμα όμορφο. Τον ευλόγησε. Τον βλέπαν όλοι και τον καμαρώνανε. Τον σύστησε. Του δώσε καλή μαρτυρία. Τον έκανε δεύτερο του Πετεφρή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ό,τι έκανε το ευόδωνε ο Θεός, όπως το λέει η Γραφή. Ό,τι αν κάνει θέλει ευωδούται. Και τον σύστησε και του έδωσε καλή μαρτυρία και του έδωσε εύνοια, η εύνοια του Θεού, ικανότητες, ό,τι και να κάνει να είναι ευωδούμενος ενώπιον Θεού, βεβαίως παρακυρίου, αλλά και των ανθρώπων. Και το τέλος, καλό καρπό. Όχι μόνο τον ευόδωνε, αλλά είχε και καλά αποτελέσματα σε ό,τι έκανε. Παντού κέρδιζε, θα τολμούσα να πω. Ό,τι και να έκανε, τα κατάφερνε και πετύχαινε. Γιατί είχε την εύνοια του Θεού. Και όλα αυτά προέρχονται από την καρδία την τέλεια ενώπιον του Θεού. Την ελπίζουσα στον Κύριο και μόνο στον Κύριο. Και εξηγεί μετά ο λόγος του Θεού. Η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Ποιος μπορεί να τη γνωρίσει? Δεν είναι να νομίζω ότι η καρδιά μου είναι τέλεια, γιατί με πλανάει η καρδιά μου. Δεν είναι να νομίζω ότι έχω δίκιο, γιατί με πλανάει η καρδιά μου. Δεν είναι να νομίζω ότι ξέρω, γιατί με πλανάει η καρδιά μου. Ένα είναι να ελπίζω στον Κύριο, γνωρίζοντας ότι η καρδιά μου είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Γι' αυτό δεν παίρνω αποφάσεις με βάση του μ' αρέσει, του θέλω και του νομίζω, αλλά αφήνω τον Κύριο να προπορεύεται και εγώ τον ακολουθώ. Γιατί ελπίζω σε Αυτόν. Και έρχεται τώρα ο Θεός και εξηγεί. Εγώ είμαι Αυτός που εξετάζω την καρδιά και δοκιμάζω τους νεφρούς. Εγώ είμαι μόνο ο Θεός. Είμαι που εξετάζω αν μια καρδιά είναι τέλεια και αν ένας άνθρωπος μπορεί και τι μπορεί. Δεν δίνει ο Θεός πιο πολλά από αυτά που μπορείς. Δεν σου ζητάει πιο πολλά από αυτά που μπορείς. Και γιατί το κάνει αυτό ο Θεός, αφού ξέρει ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, και την καρδιά κοιτάει? Γιατί όλες οι εκβάσεις της ζωής του ανθρώπου εξαρτώνται από την καρδιά του. Θα τη δέσεις, θα τη δαμάσεις ή θα την αφήσεις αχαλήνωτη να σε οδηγεί? Εάν τη δέσεις και τη δαμάσεις, αυτός που θα σε οδηγεί θα είναι ο Κύριος, και θα τη δέσεις και θα τη δαμάσεις μόνο αν ελπίζεις τον Κύριο. Δεν δαμάζεται αλλιώς. Δεν μπορείς να τη δέσεις την καρδιά σου αλλιώς. Δεν δένεται. Μόνο εάν βάλεις στόχο στη ζωή σου ότι δεν ελπίζω σε αυτά που θέλω, σε αυτά που νομίζω, σε αυτά που πιστεύω, σε αυτά που ξέρω, αλλά ελπίζω σε αυτά που μόνο ο Θεός ξέρει. Δεν είναι απλό να είναι η καρδιά σου τέλεια. Είναι απλό να ζητήσεις να σου χαρίσει ο Θεός καρδιά τέλεια. Αυτό είναι απλό. Αλλά για να σου χαρίσει ο Θεός καρδιά τέλεια, πρέπει να ζητήσεις προηγούμενα να σε κάνει να ελπίζεις στον Κύριο και μόνο στον Κύριο. Εξετάζει λοιπόν ο Θεός την καρδιά του ανθρώπου και τους νεφρούς του ανθρώπου, το θέλημα και τη δύναμη του ανθρώπου. Για ποιο λόγο? Για να δώσω ανταμοιβή στον άνθρωπο σε έκαστον κατά τα σωδούς αυτού, γιατί από την καρδιά και από τη δύναμη εξαρτάται ποιο δρόμο ακολουθείς.
ακολουθείς την οδόν του Κυρίου. Χωρίς παραβάσεις θα φτάσεις στο τέλος. Ακολουθείς την οδόν του Κυρίου με παραβάσεις, θα πέσεις στο δρόμο. Ακολουθείς άλλη οδόν, όχι του Κυρίου, δεν θα φτάσεις πουθενά. Από την ελπίδα μας στον Κύριο δημιουργείται η καρδιά η τέλεια, και η καρδιά η τέλεια παίρνει καλές αποφάσεις. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος τη δένει, τη δαμάζει, την αποκλεί από κάθε απόφασή του. Γιατί ακούει το Θεό που λέει «Οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας». Μην νομίζεις ότι αυτό που θες εσύ θέλω εγώ. Μην νομίζεις αυτό που κάνεις εσύ το κάνω εγώ. Κάνε υπομονή να σου φανερώσω τι θέλω για να το θέλεις. Πότε ο Θεός φανερώνει το θέλημά του και σου δίνει και δύναμη? Γιατί δεν είναι του θέλοντος του δεν του τρέχοντος, αλλά του ελεόντος Θεού. Πότε? Όταν υπακούς, λέει ο Απόστολος Παύλος, ακόμη και εν τη απουσία μου, τα δεν είσαι στην παρουσία του Θεού, υπακούς το λόγο μου, ακόμη και αν δεν βλέπεις τον Κύριο, ακόμη και αν αισθάνεσαι ότι σε εγκατέλειψε ο Θεός, αυτή είναι η καρδιά η τελεία. Ακόμη και αν πιστεύεις, αν φοβάσαι, αν νομίζεις, πού είσαι Κύριε, δεν με βλέπεις? Σε αυτή την αδυναμία ότι αισθάνεσαι σε εγκατέλειψε ο Θεός, πρώτον να υπακούς τον Κύριο. Δηλαδή να πράττεις το λόγο του. Να εξητάς το θέλημά του. Και δεύτερον, να εργάζεσαι, να μην είσαι τεμπέλης, αλλά με τα φόβου και τρόμου τη σωτηρία σου. Δηλαδή υπακούω στον Κύριο και φοβάμαι να τον λυπήσω, φοβάμαι μην αλλάξω δρόμο, φοβάμαι μην χάσω το δρόμο μου, φοβάμαι μην μου δώσει η καρδιά μου, τρέμω μην μου δώσει η καρδιά μου κατεύθυνση έξω από την οδόν του Κυρίου, έξω από το έργο του Θεού. Εργάζομαι λοιπόν με τα φόβου και τρόμου τη σωτηρία μου, και τότε ο Θεός είναι ο ενεργόν μέσα σου, και το θέλειν του και το ενεργήν του. Και όταν εργαστεί, ενεργήσει ο Θεός μέσα σου το δικό του θέλημα και το δικό του έργο, τότε έρχεται ο αγαθός Θεός και σε ανταμείβει κατά χάρη. Γιατί δεν θέλεις αυτό που θέλεις, ο Θεός έβαλε να θέλεις αυτό που θέλει αυτός. Και δεν κάνεις αυτό που αποφασίζεις, αλλά ο Θεός σου δίνει την ικανότητα να κάνεις το έργο του Θεού. Δηλαδή είναι ένα παζ, αδελφοί, που κουμπώνει ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό λέει δεν είναι του θέλοντος, δεν του τρέχοντος, αλλά του ελέοντος Θεού. Τι έλεγε ο Δαβίδ? Να πέσω στο έλεος του Κυρίου. Μα είχες αμαρτήσει. Ένα θέλω, έχω αμαρτήσει, να πέσω στο έλεος του Θεού, γιατί είναι πολύ έλεος ο Θεός μου. Και συνεχίζω. Εγώ δοκιμάζω λοιπόν την καρδία και τους νεφρούς για να δώσω εις έκαστον κατά τα σωδούς αυτού και κατά τον καρπών των έργων αυτού. Άρα λοιπόν ο Θεός τι κάνει? Σου δείχνει το δρόμο που πρέπει να περπατήσεις. Να το πω αλλιώς, έτσι πως το λέει η Γραφή. Εγώ θα σε συνετίζω, θα σου δίνω σοφία και σύνεση να ξέρεις. Εγώ θα σε διδάσκω την οδόν την οποία πρέπει να περπατάς, γιατί εσύ δεν ξέρεις. Εγώ θα είμαι μαζί σου, δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω, και εγώ θα σε συμβουλεύω. Ποιον? Εσένα. Ποιος είσαι εσύ? Που ελπίζεις τον Κύριο. Που βλέπεις τις αμαρτίες σου και τις εξομολογείσαι. Που βλέπεις τα αποτελέσματα της καρδιάς σου και των έργων σου και λες δεν θα το ξανακάνω Κύριε. Και το αποτέλεσμα είναι και καρπός στο έργο σου. Σου δίνει έργο και σου δίνει και καρπό. Μα είναι πολύ καλός ο Θεός μας.
σου δίνει το δικό του θέλημα και διώχνει το δικό σου θέλημα. Σου δίνει το δικό του έργο που ενεργεί μέσα του και μετά λέει μπράβο, καλά τα έκανες παιδί μου, πάρε και καρπό. Μα δεν έκανα τίποτα εγώ. Έκανες. Με ήλπισε σε μένα και με υπάκουσες. Γι' αυτό δεν είναι, αδερφοί αγαπητοί, να τρέχουμε. Δεν είναι του θέλοντος, δεν τρέχοντος. Να αγωνίζομαι. Δεν είναι. Είναι να βρούμε έλεος από το Θεό. Να μας ελεήσει ο Θεός, ώστε αυτός να βάλει το θέλημά του στην καρδιά μας και αυτός να βάλει το έργο του στην καρδιά μας και αυτός να μας δώσει δύναμη να εργαστούμε αυτό που θέλει και αυτός να μας δώσει και τον καρπό στο τέλος. Μα όλα αυτός θα κάνει. Όλα αυτός θα κάνει. Εμείς τι κάνουμε? Ένα, να ελπίζουμε στο Κύριο και επειδή ελπίζουμε στον Κύριο να φυλάτουμε τις εντολές του και να πράττουμε τα αρεστά ενώπιον του. Και όλα τα άλλα ο Θεός θα τα κάνει. Και φέρνει τώρα το παράδειγμα. Καθώς υπέρδειξ η επουάζουσα και μη νεοσούσα. Τι είναι υπέρδειξα? Ένα παράξενο πουλί. Πού? Εποάζει ξένα αυγά. Τα γεννήσει. Δεν είναι δικό της έργο. Ο Παύλος λέει δεν πάω, λέει, σε μέρη που έχουν περάσει άλλοι. Γιατί είσαι τόσο περήφανος? Όχι. Πάω εκεί που με στέλνει ο Θεός. Δεν είναι θέμα υπερηφάνειας μου. Είναι θέμα οδηγίας και διοίκησης του Θεού. Υπέρδικα η εποάζουσα και μη νεοσούσα σημαίνει παίρνω ξένα αυγά, τα εποάζω και μόλις βγουν τα πουλιά μου φεύγουνε. Γιατί? Γιατί είναι δικά μου. Είναι, θα έλεγα, ο μισθωτός ποιμένας, ο οποίος ποιμένει, αλλά δεν είναι δικά του τα πρόβατα. Γι' αυτό και τα πρόβατα δεν το δέχονται σαν ποιμένα, δεν το ξέρουνε. Και φεύγουνε. Καταλαβαίνουνε ότι δεν είναι δικά του τα πρόβατα, γι' αυτό και τα πρόβατα δεν δέχονται αυτόν για δικό τους ποιμένα. Το ίδιο είναι και εμένα με τον Κύριο και εμάς με τον Κύριο. Δεχόμαστε ότι είναι ο ποιμένας μας. Άρα τον αφήνουμε να μας ταΐζει, να μας ποτίζει, να μας οδηγεί, να μας πάει το καλοκαίρι και το χειμώνα εδώ. Τον αφήνουμε να κατευθύνει τη ζωή μας. Τότε και αυτός μας αναγνωρίζει για δικά του πρόβατα. Δεν πρόκειται να σε αναγνωρίσει για πρόβατό του αν δεν τον αναγνωρίσεις, όχι με λόγια και με γλώσσα, Κύριε, Κύριε. Δεν θα είσαι έλθει στη Βασιλεία των Ουρανών αυτός που λέει Κύριε, Κύριε. Αλλά πώς τον αναγνωρίζεις? Ακούω τα λόγια του πατέρα μου, πράττω, φυλάτω αυτά και έτσι τον αναγνωρίζω σαν ποιμένα μου, γιατί έτσι αποδεικνύεται ότι τον αγαπάω. Πώς αποδεικνύεται ότι αγαπάω τον ποιμένα μου? Επειδή ακούω το λόγο του και τον φυλάτω. Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είμαι που αγαπών με. Εφόσον λοιπόν έχω τις εντολές του, ψάχνω να βρω τις εντολές του, εξητάω τις εντολές του, που είναι ο λόγος ο γεγραμμένος και η διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου. Και τις φυλάω αυτές γιατί απορρίπτω τη δική μου γνώμη και τη δική μου θέληση, ελπίζοντας αυτόν, τότε αυτός λέει είσαι πρόβατο της βοσκής μου και εμείς λέμε είσαι ο ποιμένας μας ο καλός. Και το πρόβατο ακούει τη φωνή του και την αναγνωρίζει και ο ποιμένας φροντίζει το πρόβατο γιατί είναι δικό του. Και όταν θα έρθει ο λύκος μπαίνει μπροστά γιατί είναι δικό του πρόβατο και είναι δικό του πρόβατο γιατί τον πρόβατο τον έχει αναγνωρίσει για δικό του ποιμένα. Και πότε ένα πρόβατο αναγνωρίζει, επιμένω και παραλαμβάνω, τον ποιμένα του? Όταν ελπίζει μόνο στον ποιμένα του. Έχετε δει ένα πρόβατο να έχει τρεις ποιμένες? Υπάρχει. Ποτέ εδώ, ποτέ εκεί, ποτέ εκεί. Δεν υπάρχει. Το κάθε πρόβατο έχει ένα ποιμένα. Ένας. Και ποιμένεται από αυτό τον ποιμένα. Και ο ποιμένας του είναι ο Χριστός.
ξέρει πότε τον Μαμονά και πότε τον Χριστό. Δεν μπορεί να περπατήσει ο άνθρωπος σε δύο δρόμους. Δεν μπορεί να έχει δύο καρδιές. Δεν μπορεί να είναι δίγνωμος, να έχει δύο γνώμες. Ένα ποιμένα, μία γνώμη, έναν οδό, ένα έργο. Αυτό που ο Θεός σου εμπιστεύεται και μας εμπιστεύεται. Ενώ, εάν το έργο σου δεν είναι δικό σου, σαν την Πέρδικα την εποάζουσα και μην νεωσούσα, θα γεννηθούν τα πουλιά, θα βγούνε αφού τα εποάζεις. Θα φύγουν όμως. Δεν θα έχεις δικά σου πουλιά, γιατί ποτέ δεν ήταν δικά σου. Ποτέ δεν τα φρόντισες σαν δικά σου. Γι' αυτό ο χριστιανός έχει, αδερφοί, αυτά που έχει δώσει ο Χριστός δικά του. Δεν είναι δικά μου αυτά που μου έδωσε ο πατέρας μου, ούτε αυτά που κέρδισα από τη δουλειά μου, ούτε από αυτά που βρήκα από ανθρώπους. Δικά μου είναι αυτά που μου χαρίζει ο Χριστός. Γι' αυτό είμαι ευγνώμων στο Χριστό. Ό,τι έχω είναι δικά σου, Κύριε. Γιατί πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθενεστή καταβαίνων εκ του Πατρός των φώτων. Και τι έχουμε δικά μας? Το κάθισμα στην Εκκλησία, το Χριστό, την αναγέννηση, το Λόγο Του, το Πνεύμα Του το Άγιο, τα αδέλφια μας, το έργο του Θεού που μου εμπιστεύθηκε, που σου εμπιστεύθηκε, που μας εμπιστεύεται ο Θεός. Αυτά είναι δικά μας και είναι δικά μας γιατί μας τα εμπιστεύθηκε ο Χριστός. Και είναι δικά μας γιατί ανήκουμε στον Χριστό. Και είναι δικά μας γιατί ο Χριστός αναγνωρίζει ότι είμαστε δικοί Του. Είναι αμοιβαία σχέση. Δεν μπορεί να λέω την Άννα γυναίκα μου και Άννα να λέει δεν είναι άντρας μου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να λέει η γυναίκα μου η Άννα και να λέει η Άννα ο άντρας μου είναι ο γείτονας. Δεν μπορεί να λες το Χριστό Κύριο και τα μάτια σου να είναι στον κόσμο. Δεν γίνεται. Ή τον Θεό ή τον Μαμονά. Δεν μπορείς να έχεις δύο Κυρίους. Δεν μπορείς να δουλεύεις δύο Κυρίους. Γιατί τότε δεν είσαι πρόβατο της βοσκής. Και θα πω κάτι άλλο που είναι σοβαρό για μένα. Δύο πράγματα είναι αυτά που μας δίνει ο Χριστός καταρχάς, εκτός από την αιώνια ζωή. Το σπίτι μας το φυσικό, την οικογένειά μας, και το φύσιμα, το σπίτι μας το πνευματικό, την Εκκλησία. Αυτά είναι δικά μας. Είμαι, ανήκω στην Εκκλησία της Κηφισιάς. Τέλειωσε. Γυναίκα μου είναι η Άννα. Τέλειωσε. Ποιος μου την έδωσε? Ο Χριστός. Ποιος μου έδωσε το σπίτι το πνευματικό? Χριστός. Δεν μπορώ να λέω και εδώ και εκεί και δίπλα. Θα μπερδέψω το Θεό και θα μπερδευτώ κι εγώ. Δεν γίνεται να πηγαίνω σε διαφορετικούς δρόμους. Ένας είναι ο δρόμος. Ο δρόμος που με έχει οδηγήσει ο Θεός. Γι' αυτό έρχονται και μου λένε σε ποια εκκλησία να πάω. Περιμένω να σου πω έλα στην Κηφισιά. Ποτέ δεν το έχω πει. Ποτέ στη ζωή μου, γιατί ο Κύριος μου το είχε πει όταν πρώτο άνοιξε η εκκλησία. Δεν θα πεις σε κανέναν φύγε και σε κανέναν έλα. Αν πεις σε κάποιον φύγε, τον καταστρέφεις. Αν πεις σε κάποιον έλα, θα καταστραφείς. Αυτά είναι δική μου δουλειά, του Θεού δουλειά είναι. Είχε έρθει ένα κοριτσάκι που δεν είναι σήμερα ανάμεσά μας, αδερφούλα δηλαδή. Αδερφέ, σε ποια εκκλησία να πάω? Λέω σε ποια θες, σε ποια μπορείς, σε αυτή, σε αυτή. Πήγαινε μια εβδομάδα εδώ, μια εβδομάδα εκεί, μια εβδομάδα εδώ, μια εβδομάδα εκεί. Ξανά, μια εβδομάδα εκεί, μια εβδομάδα εδώ, μια εβδομάδα εκεί, μια εβδομάδα εκεί. Μέσα σε λίγες εβδομάδες θα έχεις καταλάβει ποιο είναι το σπίτι σου. Σε αυτό να πας. Στα παιδιά μου είπα ποτέ ποιον να παντρευτούν και ποια να παντρευτούν. Ποτέ. Ποτέ. Μπαμπά να πάρω τις θέσεις, ξέρω εγώ. Άσχετα εγώ και η Άννα προσευχόμαστε. Αλλά εγώ θα σου πω ποια θα πάρεις. Και να έρθεις να μου πεις, τα κάνω λάθος. Και να έρθεις να μου πεις, τι μου πες. Και δεν το λέω με την ευθύνη. Τη λέω με την άγνοια, δεν ξέρω. Εσένα θα πληροφορήσει ο Θεός.
Και εγώ θα προσεύχομαι μαζί με τη μαμά σου να σας πληροφορήσει ο Θεός και να σας οδηγήσει στο τέλειο. Στο τέλειο, στο πλήρες, στο απόλυτο. Αλλά εσένα θα πληροφορήσει ο Θεός. Είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, να περπατάμε στην οδόν του Κυρίου και να εργαζόμαστε το έργο που ο Θεός μας έχει εμπιστευτεί. Γιατί τότε θα εργάζεται στη ζωή μας ο Θεός το θέλειν και το ενεργήν και τότε θα είμαστε καρποφόροι. Δεν θα είμαστε σαν την Πέρδικα την εποάζουσα και με νεοσούσα. Εποάζει και όταν γεννηθούνε φεύγουνε. Και τι μένει μόνη της. Και ξανά από την αρχή. Κλέβει αυγά. Ξένα αυγά. Δεν σ' έχει δώσει ο Θεός. Τα εποάζει με την ελπίδα ότι θα γίνει μάνα και φεύγουν. Είναι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, ευχαριστούμε τον Θεό για το λόγο του. Πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και το αποτέλεσμα του Ιωσήφ. Οι τοξότες επίκραναν αυτόν και ετόξευσαν κατά αυτού και εχθρέφτησαν αυτόν. Ήταν Άγιος. Ποιοι είναι οι τοξότες? Ο διάβολος. Τα δαιμόνια που τον βλέπουν και ζηλεύουν. Γιατί είναι ο αγαπημένος του Θεού. Είναι ο αγαπημένος του πατρός του. Και με τα βέλτα πεπειρωμένα τον τοξεύουν. Τον εχθρεύονται. Ποιος είναι ο εχθρός μας? Ο διάβολος. Δεν είναι άνθρωποι? Όχι. Ο πόλεμος μας, η μάχη μας δεν είναι αντίον σάρκας και αίματος. Ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη. Αλλά το τόξον αυτού έμεινε δυνατόν και οι βραχίονες των χειρών αυτού ενεδυναμώθησαν. Οι τοξότες τον εχθρέφτησαν, τον μίσησαν, τον τόξευσαν, αλλά αυτός έμεινε δυνατός. Αλληλούια. Γιατί έμεινε δυνατός? Δια των χειρών του ισχυρού Θεού. Ο Θεός τον κράταγε και του δίνε δύναμη. Γιατί του δίνε δύναμη? Επειδή η ελπίδα του ήταν ο Θεός. Όσο, αδερφέ, και να σε μισούνε, όσο και να σε εχθρεύονται, όσο και να σε κατηγορούνε, όσο και να προσπαθούν να σου κάνουν κακό, εάν η ελπίδα σου είναι ο Χριστός, πάντα θα βγαίνεις νικητής. Και όλοι αυτοί οι εκ της συναγωγής του σατανά που λένε ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, θα έρθουν και αυτοί να προσκυνήσουν το δικό σου το Θεό, το Κύριό σου και το Θεό σου. Το τόξον αυτού έμεινε δυνατόν γιατί δια των χειρών του ισχυρού Θεού εκείθεν ο ποιμήν και η πέτρα του Ισραήλ. Αυτός ήταν ο ποιμένας του και αυτός ήταν η ισχύς του. Ο ποιμήν του Ισραήλ και η πέτρα του Ισραήλ. Ο βράχος μου και η σωτηρία μου. Δια τούτο προφητεύει ο Θεός τώρα, αλλά εκ της ζωής του Ιωσήφ προτιφητεύει το μέλλον του Ιωσήφ. Δεν κάνει χατήρια ο Θεός. Είναι δίκαιος. Χάρη κάνει, χατήρια δεν κάνει. Δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Είναι δίκαιος. Δια τούτο, δια του Θεού του Πατρός σου, ο οποίος θα σε βοηθεί, και δια του Παντοδυνάμου, ο οποίος θα σε ευλογεί. Και αυτό διότι ο Πατέρας σου, ο ουράνιος, θα σε βοηθάει και αυτός θα σε ευλογεί. Θέλεις τίποτα άλλο? Να είναι βοηθός σου και ο ευλογών σε ο παντοδύναμος Θεός. Κάνε μας έτσι, Κύριε. Αμήν, αδερφοί. Κάνε μας έτσι σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν εκκλησία. Η ελπίδα μας να είναι ο Χριστός, να μην βλέπουμε σε πρόσωπα. Ο άνθρωπος που βλέπει σε πρόσωπα και εξαρτάει τη ζωή του από πρόσωπα είναι καταραμένος. Κατάρατος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει σε άνθρωπο και κάνει βραχείο να στηρίζεται σε άνθρωπο. Ξέρετε πόσο εύκολο είναι να στηρίζεσαι σε άνθρωπο? Γιατί τον βλέπεις. Ξέρετε πόσο εύκολο είναι να στηρίζομαι να φάω στο φαΐ της Άννας που θα μου μαγειρέψει? Και αν δεν είναι η Άννα,
Μου λέει, Άννα, και τώρα θα λείπω και τι θα φας? Μη σε νοιάζει ένα, ο Κύριος θα με ρυμνήσει. Θα μου πεις, καλά, έτσι είναι όμως πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Δεν ελπίζουμε σε κανέναν άνθρωπο. Σε κανέναν. Θα έρθουν οι τοξότες, θα τοξεύουνε. Θα κάνουνε κακό. Αλλά εν τέλει, ο Θεός θα είναι η πέτρα σου, η δύναμή σου. Ο Θεός θα είναι ο ευλογών σε. Γιατί η ελπίδα μας είναι ο Κύριος. Ευλογίες, και τι ευλογίες? Μεγάλες ευλογίες. Ευλογίες του ουρανού άνωθεν. Πνευματικές ευλογίες. Εν πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια. Ευλογίες της αβύσσου κάτωθεν. Νίκη, ισχύ, δύναμη κατά του διαβόλου. Και ευλογίες των μισθών, των μαστών και της μήτρας και μεγάλη καρποφορία. Γιατί ελπίζεις στον Κύριο και μόνο στον Κύριο. Γιατί βλέπεις τους ανθρώπους μόνο για να τους υπηρετήσεις. Όχι για να σε υπηρετήσουν. Όχι για να σου κάνουν το χατήρι. Όχι για να σε βοηθήσουν. Και το ξαναλέω, είναι δύσκολο. Γιατί εμείς εκλέγουμε αυτό που βλέπουμε. Ο Θεός όμως θέλει να εκλέγουμε αυτόν που δεν βλέπουμε. Γιατί όταν εκλέγουμε και ζητάμε βοήθεια από αυτόν που βλέπουμε, μπαίνουμε στους επικατάρατος. Όταν ελπίζουμε και ζητάμε βοήθεια από αυτόν που δεν βλέπουμε, μπαίνουμε στους ευλογημένους. Οι ευλογίες του πατρός σου υπερίσχυσαν υπέρ τας ευλογίας των προγόνων μου. Το καταλάβατε αυτό? Δεν είσαι μόνο ευλογημένος από εδώ και πέρα, αλλά είσαι ο πιο ευλογημένος από όλους, Ιωσήφ. Έως των υψηλών κορυφών των αιωνίων ωραίων φτάνει η ευλογία του Θεού. Θα είσαι επί της κεφαλής, επικεφαλής Ιωσήφ, και επί της κορυφής του εκλεκτού μεταξύ των αδελφών αυτού. Θα είσαι κεφαλή και ουχή ουρά. Θα είσαι ο ευλογημένος, ο υψούμενος, ο ευωδούμενος. Παρόλα τα βέλη και τα τόξα των τοξευτών και των θηρευτών, παρά το μίσος και την κακία των ανθρώπων, παρά το αποτέλεσμα το τρομακτικό, αβοήθητος. Ξέρεις τα πει αβοήθητος? Να μην έχεις κανέναν. Είχε πατέρα, είχε μάνα, είχε αδέλφια, είχε συγγενείς, είχε φίλους, είχε δούλους και μείνε μόνος του. Και τι μόνος του? Δούλος. Και τι δούλος? Να προχωρήσω και έπειτα. Στη βαθιά φυλακή. Αλλά ελπίζεις στον Κύριο. Και ο μόνος, και ακούστε το αυτό αδερφοί σας παρακαλώ, ο μόνος που δεν θα σε απογοητεύσει ποτέ είναι ο Χριστός. Όλοι θα σε απογοητεύσουν και εσύ θα απογοητεύσεις τον εαυτό σου με τα λάθη σου. Θα απογοητευθείς από τον εαυτό σου με τα λάθη σου. Ο μόνος που δεν θα σε απογοητεύσει ποτέ είναι ο Χριστός. Ποτέ. Το πιο κακό να γίνει στη ζωή σου, ο Χριστός θα το βγάλει σε καλό. Μετατρέπει το κακό σε καλό όταν ελπίζεις αυτόν. Μετατρέπει την κατάρα σε ευλογία όταν ελπίζεις αυτόν. Όχι όταν περιφρονείς τους ανθρώπους, όταν αγαπάς τους ανθρώπους με μία αγάπη σαν του Χριστού, να τους υπηρετείς, να τους βοηθάς. Και μάλιστα προσευχόμενος, Κύριε, πώς να συμπεριφερθώ, τι να κάνω, κάντο να μ' αγαπήσεις, βοήθησέ με να είμαι έτσι πως με θέλεις. Εσένα έχω ελπίδα μου, δεν έχω άλλη ελπίδα. Ούτε το μυαλό μου, ούτε την καρδιά μου, ούτε άνθρωπο δεν έχω. Βόηθα με, είναι πολύ δύσκολο το ζήτημα αυτό. Είμαι μόνος μου. Να δεις ο Θεός πως μετατρέπει το κακό σε καλό, πως μετατρέπει την κατάρα σε ευλογία, τη δυστυχία σε ευτυχία, τη λύπη σε χαρά, ελπίζοντας μόνο στον Κύριο.
θα είσαι επικεφαλής και θα είσαι επί της κορυφής των ωραίων. Ωραίος δούλος ο Ιωσήφ. Γι' αυτό και ο Θεός του έδωσε τα πρωτοτόκια της ιδιοκτησίας της γης. Και το καλύτερο μερίδιο στη γη Ισραήλ. Ενώ στο Ιούδα έδωσε τα πρωτοτόκια της εξουσίας και της δύναμης του λαού Ισραήλ, εκ του οποίου βγήκε και ο Χριστός. Και τέλος ο Βενιαμίν. Θα είναι λύκος άρπαξ. Το πρωί θα κατατρώγει θύραμα, αλλά το εσπέρας θα διαιρεί λάφυρα. Πολεμιστής. Αλλά πολεμιστής που δεν κρατάει τα λάφυρα για τον εαυτό του. Δεν αγωνίζεται για τον εαυτό του, δεν είναι φύλαυτος, αλλά είναι πολεμιστής σκληρός που αγωνίζεται όμως για τους άλλους. Γι' αυτό και ο Βενιαμίν πήρε μερίδιο μισόμεν μετά του Ιούδα. Και έτσι όταν όλους τους γιους του ευλόγησε, με την ευλογία του Θεού ο Ιακώβ, τότε έφτασε το τέλος. Και τώρα θα αναπαυθεί εν ειρήνη. Όχι με φόβο. Όχι με τρόμο που πω πεθαίνω τι θα κάνω. Όχι, υπάρχει η ειρήνη του Θεού. Ανεβάζει και τα ποδαράκια του μόνος του στο κρεβάτι και κάνει έτσι και τον παίρνει ο Κύριος. Αυτός είναι ο θάνατος του δικαίου. Μία ευλογία πλήρης τέλεια. Χωρίς φόβους και αγωνίες, γεμάτη από την παρουσία του Θεού και τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό λέμε, αδερφοί αγαπητοί, καλή αρχή, καλή συνέχεια και καλό τέλος να έχουμε. Αμήν.